και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας Γκίκα Μαγιορκίνη, ο οποίος συνεπικουρεί τον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα που αυτή την εβδομάδα απουσιάζει. Απόψε καλωσορίζουμε στο Υπουργείο Υγείας και την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία θα κάνει ανακοινώσεις σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων προστασίας στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Στην ενημέρωση συμμετέχει και ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα υγείας. Κύριε Καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε την ενημέρωση με την ανασκόπηση των κυριότερων στατιστικών στοιχείων που μας δίνει η επιδημιολογική αναφορά του ΕΟΔΗ. Σήμερα ανακοινώνονται 270 κρούσματα, οπότε φτάνουμε το σύνολο 9.800 από την αρχή της επιδημίας. 26 ήταν σε πύλες εισόδου. Έχουμε 5 θανάτους το τελευταίο 24ωρο, οπότε φτάνουμε το σύνολο 2.259 και 35 διασωληνωμένοι. Μόνο με βάση αυτά τα στοιχεία, η επιδημική καμπύλη της νόσου παραμένει σε υψηλότερα των 200 κρουσμάτων ανά ημέρα με ήπιες αυξητικές τάσεις. Με δεδομένο ότι η περίοδος επώασης της νόσου είναι 6 με 14 ημέρες, αυτή την περίοδο καταγράφονται κυρίως κρούσματα που αφορούν την περίοδο ακριβώς μετά το παράθυρο του 15 Αύγουστου. Παρομοίως ήπιες αυξητικές τάσεις φαίνεται ότι ακολουθεί ο αριθμός των διασωληνωμένων ξεπερνώντας τους 30 σταθερά από την αρχή της εβδομάδας. Οι νέες διαγνώσεις έχουν ηλικία μικρότερη από αυτήν που περιμένουμε με βάση την ηλικιακή κατανομή στον ελλαδικό χώρο. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η επιδημία έχει παρατεταμένη κυκλοφορία και διασπορά στην ηλικιακή ομάδα 20 με 30, ενώ σημαντική είναι και η διασπορά στην αμέσως μικρότερη ηλικιακή ομάδα. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της διασποράς είναι η σχέση της με διακοπές του καλοκαιριού. Ο ιός στους νέους συνήθως προκαλεί πολύ ήπια συμπτώματα, με συνέπεια να παραμένουν αδιάγνωστοι και οι μεταδόσεις από τους νέους να είναι σχεδόν αδύνατον να ιχνηλατηθούν. Γι' αυτόν τον λόγο, επιστρέφοντας από τις διακοπές, θα πρέπει να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ως σιωπηλούς φορείς και να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε για χρονικό διάστημα 7 με 10 ημέρες τις κοινωνικές επαφές και να χρησιμοποιούμε μάσκα στις κοντινές επαφές. Έτσι, αν έχουμε κολλήσει τον ιό και δεν το έχουμε καταλάβει, που είναι πολύ πιθανό, μπορούμε να μειώσουμε δραματικά την πιθανότητα περαιτέρω μετάδοσης στα οικεία μας πρόσωπα. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει η επαφή μας με τις ευπαθείς ομάδες, κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους. Οπότε, γυρνώντας από τις διακοπές, ας μην βιαστούμε να δούμε τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας. Ας τους πάρουμε ένα τηλέφωνο, να δούμε τι κάνουν, ας περιμένουμε περίπου μία εβδομάδα και μετά ας πάμε να τους δούμε. Ο έλεγχος της επιδημίας είναι συλλογική προσπάθεια. Η επιδημία του COVID-19 εξαπλώνεται μέσα από τον κοινωνικό ιστό και στην εξάπλωση μέσω του οικοσυστήματός μας είμαστε όλοι υπεύθυνοι και όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στην επιτάχυνση ή στην επιβράδυνση της μετάδοσης. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται και εφαρμόζονται έχουν ως στόχο να ισορροπήσουν την επιδημία και να ελέγξουν την εξάπλωσή της, διατηρώντας συγχρόνως τις κοινωνικές προτεραιότητες και οικονομικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, το άνοιγμα των σχολείων αποτελεί καθολική κοινωνική προτεραιότητα και θα χρειαστεί η προσπάθεια και η υπομονή και επιμονή όλων. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση στους γονείς και στους νέους να έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα, με σκοπό να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος αποχής από κοινωνικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και να μειωθεί το επιδημικό φορτίο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επίσης, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στους νέους να περιορίζουν τις κοινωνικές τους επαφές σε όσο το δυνατόν λιγότερες για τις επόμενες εβδομάδες και να αποφύγουν μέρη με συγχρονισμό. Ας προσπαθήσουν τον επόμενο καιρό να περνάνε τον χρόνο τους με ένα μικρό αριθμό κοντινών φίλων, να δημιουργήσουν αυτό που λέμε μια κοινωνική φουσκάλα και να χρησιμοποιήσουν μάσκες σε κάθε δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνει συγχρονισμό. Στα πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα, τέλος, θα ήθελα να επισημάνω το σχόλιο που δημοσιεύτηκε στις 27 Αυγούστου στο Lancet με τελευταίο συγγραφέα τον Σερ Ρίτσαρντ Πίτο από την Οξφόρδη, όπου περιγράφουν τους στόχους που πρέπει να επιτύχουν τα εμβόλια στις κλινικές δοκιμές ώστε να θεωρηθούν αποτελεσματικά. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με το σχόλιο του καθηγητή, ότι και 50% αποτελεσματικότητα να επιτευχθεί, αυτή θα είναι επαρκής για να προκαλέσει σημαντικό ποσοστό ανοσία στον πληθυσμό, ώστε η επιδημία να επιβραδυνθεί και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα που γνωρίζαμε. Πόσο ασφαλή όμως θα είναι τα εμβόλια? Όλοι αυτό το ερώτημα έχουμε.
Το εμβόλιο της Οξφόρδης έχει ήδη δοκιμαστεί σε πλέον των 2.500 ατόμων και έχει πολύ ήπιες παρενέργειες, όπως όλα τα συνηθισμένα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι σχεδιασμένα εδώ και μήνες βασισμένα σε τεχνολογίες που μπορούν να επιτύχουν τη μαζική παραγωγή τους σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν βιαζόμαστε ωστόσο να τα δώσουμε στον κόσμο. Τώρα βρίσκονται στην κλινική φάση 3. Και να θυμίσω ότι όλα τα θεραπευτικά μέσα που απολαμβάνουμε σήμερα έχουν εξεταστεί στα πλαίσια φάσης 3 κλινικών δοκιμών. Έτσι και για τα εμβόλια εκτόσεις δεν γίνονται. Το κρίσιμο νούμερο δεν είναι σε πόσο χρόνο έγιναν οι δοκιμές, αλλά σε πόσους ανθρώπους και με ποιον τρόπο. Τα εμβόλια που θα διατεθούν γνωρίζουμε ότι θα είναι πλήρως ελεγμένα και με βάση τους κανόνες της σύγχρονης ιατρικής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και θα είμαι διαθέσιμος στο τέλος για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο είναι ο κύριος Καρδελιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Από την έναρξη της πανδημίας, όπως έχουμε πει, παρακολουθούμε καθημερινά όλα τα δεδομένα και προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας σε κάθε αλλαγή, σε κάθε εξέλιξη. Έχουμε δε εντάξει στην εργαλειοθήκη μας όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε κάθε διαφοροποίηση αυτών των δεδομένων. Πάντα με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, πάντα με γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών. Τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, με τον αριθμό νέων κρουσμάτων που ανακοινώνονται καθημερινά να παραμένει αυξημένος, δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Απαιτούν από εμάς να παραμείνουμε σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα, σε απόλυτη επιφυλακή. Γι' αυτό και μετά από σχετική πρόταση και συνεννόηση με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, αποφασίστηκε και παρατείνονται για 14 ημέρες τα εξής μέτρα. Η γενική απόφαση για τα μέτρα τήρησης αποστάσεων, παραδείγματος χάρη για το μέγιστο αριθμό πελατών, ανάλογα τα τετραγωνικά του καταστήματος, την απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και τους λοιπούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Για 14 ημέρες ακόμα παρατείνεται υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, εκτός των χώρων εστίασης και γυμναστηρίων για το κοινό, καθώς και εξαιρέσεων για ιατρικούς και μόνο για λόγους υγείας. Για 14 ημέρες ακόμα παρατείνονται τα μέτρα προστασίας σε παραλίες, τα οποία έχουν ως στόχο την τήρηση αποστάσεων, όπως η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στις ομπρέλες, ο ορισμός μέγιστου αριθμού λουόμενων για παραλίες με ελεγχόμενη είσοδο και λοιπές διατάξεις. Για 14 ημέρες ακόμα παρατείνονται τα προσωρινά μέτρα προστασίας που ισχύουν για τις εκκλησίες και κάθε θρησκευτικό τόπο λατρείας και η αναστολή θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής. Επίσης, για 14 ημέρες ακόμη παρατείνονται η αναστολή των πανηγυριών και άλλων δημόσιων ανοιχτών εκδηλώσεων, η αναστολή κάθε δημόσιας εκδήλωσης στην οποία οι συμμετέχοντες είναι όρθιοι, επιπλέον με στόχο την προστασία των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, παρατείνεται η αναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, δηλαδή σε κάθε κέντρο ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, παρατείνεται για 14 μέρες και η ισχύ της απόφασης για προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο στους εργαζομένους των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων. Επιπρόσθετα, δίνεται παράταση για 14 μέρες στην απαγόρευση αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων επιχειρήσεων, όπως παραδείγματος χάρη υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΑΠΗ, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, υπηρεσίες χαρτοπαιχτικής λέσχης και υπηρεσίες δισκοτέκ χωρίς προσφορά ποτού και φαγητού. Παρατείνεται η ισχύ των μέτρων προστασίας σε πλοία που προέρχονται από το εξωτερικό, καθώς και των μέτρων προστασίας σε πλοία εντός της χώρας που έχουν σε σχέση με το γιότιν. Επίσης, παρατείνονται για 14 ημέρες ακόμα τα μέτρα τήρησης αποστάσεων σε κιτ, καθώς και τα ειδικά μέτρα προστασίας στο ΚΙΤ Εύρου, στην Ορεστιάδα αλλά και στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών στη Δράμα. Όσον αφορά στην είσοδο στη χώρα, για 14 ακόμα ημέρες και έως τις 15 ΝΑΤΟΥ, παρατείνεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος εισερχομένων από το εξωτερικό, καθώς και περιορισμοί εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών. Επιπλέον, παρατείνεται ο περιορισμός των θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Υπενθυμίζεται ότι πτήσεις προς και από τις εν λόγω χώρες γίνονται μόνο από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Επιπλέον, παρατείνεται η ισχύς των προϋποθέσεων εισόδου από τις χερσαίες συνδέσεις, καθώς και υποχρέωση σε προσωρινό κατοίκον περιορισμό των προσώπων που εισέρχονται από την Κακαβιά και την Κρυσταλλοπηγή. Συνεχίζουν επίσης να ισχύουν τα ειδικά μέτρα για την είσοδο στην επικράτεια μόνιμων κατοίκων Ισραήλ. Επιπλέον, παρατείνεται ως τις 19/9. Η επιβολή προληπτικών ελέγχων, αρνητικό τεστ πριν την άφιξη στη χώρα, για όσους έρχονται με πτήσεις από τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μάλτα, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ισπανία. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι αναστέλλεται υποχρέωση για αρνητικό PCR για όσους έρχονται από την Ολλανδία, λόγω της βελτιωμένης επιδημιολογικής εικόνας που παρουσιάζει πλέον η χώρα αυτή.
Φυσικά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και να προσαρμόζουμε ανάλογα τη στρατηγική μας, όπως κάνουμε για όλες τις χώρες. Τώρα σε σχέση με την ανάγκη λήψη νέων μέτρων. Αρχικά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεδομένης της βεβαρημένης επιδημιολογικής κατάστασης στην Ισπανία είχαμε αποφασίσει στις 10 Οκτωβρίου την υποχρεωτική επίδειξη αρνητικού PCR τεστ από τους ταξιδιώτες με μόνιμη κατοικία ή πρόσφατη επίσκεψη στη χώρα αυτή, ξεκινώντας μάλιστα από τις 17 Αυγούστου. Δυστυχώς, δύο εβδομάδες αργότερα και αφού στο μεσοδιάστημα συνεχίσαμε τους δειγματοληπτικούς ελέγχους με βάση τις ενδείξεις του συστήματος ΕΒΑ, που πρότεινε να εξετάσουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών από την Ισπανία, παρατηρήσαμε αυξημένο ποσοστό θετικότητας, ένα ποσοστό ιδιαίτερα ανησυχητικό, πόσο μάλλον για πληθυσμό που ελέγχεται πρώτη άφιξη στη χώρα, προσκομίζοντας και αρνητικό τεστ. Άρα, είχαμε προσκόμιση αρνητικού τεστ, όμως τα τεστ που είχαμε βρήκαμε υψηλό ποσοστό θετικότητας. Η ανάλυση μας έδειξε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κατά 75,8% σε ταξιδιώτες που προέρχονται ή επισκέφτηκαν το βόρειο τμήμα της Ισπανίας. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα αυτά των ελέγχων στις πύλες εισόδου, μαζί και με τα επιδημιολογικά δεδομένα της Ισπανίας, τα οποία υποδεικνύουν 8.195 επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα τις τελευταίες 7 ημέρες στην περιοχή της Καταλωνίας, ως πρώτο μέτρο διακόπτουμε τις πτήσεις από τη Βαρκελόνη και την ευρύτερη περιοχή της Καταλωνίας. Παράλληλα, συνεχίζουμε με βάση τις υποδείξεις της ΕΒΑ να εξετάζουμε εξαντλητικά τους επισκέπτες από την υπόλοιπη Ισπανία, ώστε να προσαρμόσουμε ανάλογα την πολιτική μας. Το μέτρο της απαγόρευσης των πτήσεων από την ευρύτερη περιοχή της Καταλωνίας και από τα τρία αεροδρόμια που έχει, είναι σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 31 Αυγούστου προς 1η Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά στην εικόνα στο εσωτερικό της χώρας και το επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται ανά περιοχή, αποφασίστηκε η ένταξη από αύριο το πρωί στις 6 της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων. Δηλαδή, αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης, απαγόρευση κάθε είδους συνάθρησης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο. Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι ως 4 άτομα, εκτός αν πρόκειται για συγγενείς πρώτου βαθμού, όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα. Υποχρεωτική η χρήση μάσκας παντού, τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη σε ισχύ και στις δύο περιφερειακές ενότητες η απαγόρευση λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τα μεσάνυχτα ως τις 7 το πρωί. Παράλληλα, το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων παρατείνεται για δύο εβδομάδες στην Πάρο, στην Αντίπαρο, στη Μύκονο, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Επιπρόσθετα, στις επιδημιολογικά πλέον επιβαρημένες περιοχές προστίθεται η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, όπου από αύριο στις 6 το πρωί ισχύει η απαγόρευση λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα ως 7 το πρωί και το ανώτατο όριο 50 ατόμων για όλες τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις και συναθρήσεις, εκτός από αυτές τις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, όπως για παράδειγμα στα εστιατόρια, τα θέατρα, τα σινεμά. Επίσης, η ισχύ των εν λόγω μέτρων παρατείνεται για δύο ακόμα εβδομάδες στις περιφέρειες Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Αττικής, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Πέλλας και Πιερίας, αλλά και στους δήμους Σαντορίνης, Βόλου, Ρόδου και Κο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι αποφάσεις μας βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στα επιδημιολογικά δεδομένα. Δεν κάνουμε διάκριση και για κανέναν λόγο σε καμία περιοχή. Πριν λάβουμε την οποιαδήποτε απόφαση, εξετάζουμε και αξιολογούμε τον αριθμό κρουσμάτων που έχουμε στην περιοχή, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, όπως το αν τα κρούσματα ανήκουν σε συγκεκριμένο πυρήνα, σε συγκεκριμένο κλάστερ δηλαδή, ή είναι διάσπαρτα σε όλη την κοινότητα, τον αριθμό των high risk επαφών που προκύπτουν από την χυλάτησή τους, αλλά και το αν μετακινούνται από δήμο σε δήμο, από νομό σε νομό. Επιπλέον, προκειμένου να αξιολογηθεί η επιδημιολογική εικόνα μιας περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη και τα κρούσματα εκείνα που η διαδικασία εχνηλάτησης συνδέει με ταξίδι ή επίσκεψη στη συγκεκριμένη περιοχή, ακόμα και αν εκδήλωσαν συμπτώματα μετά την επιστροφή τους στη μόνιμη κατοικία τους. Όλα αυτά είναι τα κριτήρια τα οποία παίζουν ρόλο σε συνεννόηση με τους επιδημιολόγους μας για να παίρνουμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις που θα εντάσσουμε κάποιες περιοχές, είτε σε περιοχές επιτήρησης, είτε σε περιοχές με ειδικά περιοριστικά μέτρα.
Ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονο εισερχόμενο τουρισμό, οι αποφάσεις που λαμβάνουμε αποσκοπούν πρωταρχικά στην προστασία των ίδιων των κατοίκων. Γιατί πρωταρχικό μέλημά μας είναι να προστατεύσουμε την υγεία των συμπολιτών μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω ακόμα μία αναφορά στην ευθύνη όλων μας. Γιατί όλοι μας έχουμε την ευθύνη για την επιτυχία της κοινής προσπάθειάς μας. Υπάρχει κρατική ευθύνη. Υπάρχει κοινωνική ευθύνη. Αλλά υπάρχει και ατομική ευθύνη. Η πολιτεία προσπαθεί και έχει την ευθύνη να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Αλλά και όλοι εμείς, συλλογικοί φορείς, μεμονωμένα άτομα, έχουμε την ευθύνη να τηρούμε αυτά τα μέτρα. Και θα ήθελα να δώσω έμφαση στην ατομική ευθύνη, καθώς έχουμε βρεθεί ειδικά τις τελευταίες ώρες αντιμέτωποι με φαινόμενα που μας προβληματίζουν βαθιά. Γιατί ζητήματα ατομικής ευθύνης υπάρχουν στην περίπτωση μιας αιμοκαθερούμενης, η οποία ενώ ενημερώνεται ότι είναι θετική, επιβιβάζεται σε πλοίο για να ταξιδέψει για διακοπές σε ένα νησί. Θέμα ατομικής ευθύνης είναι το σπάσιμο της καραντίνας από άλλο κρούσμα και την αυθαίρετη προσέλευσή του στη νέα του εργασία, χωρίς να γνωρίζουν οι οικοί εκεί πέρα και οι επαγγελματίες ότι είναι θετικοί, πολλές δε μάλλον που στη συγκεκριμένη εργασία υπήρχαν πολλές θέσεις και ο εργαζόμενος θα είχε καθημερινά επαφές με δεκάδες ανθρώπους. Αλλά και θέμα ατομικής ευθύνης είναι στον επιχειρηματία που υποχρεώνει τον εργαζόμενό του, που έχει συμπτώματα, να παραμείνει σε απομόνωση, χωρίς όμως να του επιτραπεί να υποβληθεί σε τεστ, άρα να εχνηλατηθεί ή οποιαδήποτε άλλη επαφή του. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν για ακόμη μια φορά πόσο σημαντική είναι η ατομική ευθύνη για να βγούμε όλοι μαζί νικητές σε αυτόν τον πόλεμο. Προφανώς και τα φαινόμενα αυτά αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις, αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα, αλλά είναι αρκετά για να προκαλέσουν επιθετική διασπορά του ιού και να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Αγαπητοί μου συμπολίτες, η μέχρι σήμερα πορεία μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας οφείλεται σε εσάς, στην επιμονή, στην υπομονή και στην υπευθυνότητα που δείχνετε. Γιατί η προσπάθεια που κάνουμε είναι κοινή και το αποτέλεσμα πρέπει να το παραδεχτούμε. Εξαρτάται από όλους μας. Όμως ακόμα δεν έχουμε κερδίσει τον πόλεμο. Ο ιός εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσά μας και κάθε απροσεξία μας τον κάνει πιο δυνατό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι μας να συνεχίσουμε να δείχνουμε την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και εγρήγορση. Γιατί το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εξαρτάται από εμάς, από τις αποφάσεις μας, από τις καθημερινές επιλογές μας. Αν συνεχίσουμε να κάνουμε τις σωστές, γιατί το να βγούμε νικητές είναι στο χέρι μας και μόνο. Το οφείλουμε στις οικογένειές μας, το οφείλουμε στα παιδιά μας, τους αυριανούς πολίτες, το οφείλουμε στην επόμενη μέρα που αναζητούμε την κανονικότητά μας, το οφείλουμε στην ίδια μας την πατρίδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει η κυρία Μιχαηλίδου. Καλησπέρα. Η προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας οφείλει να είναι και είναι το πρώτο μας μέλημα στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ως κυβέρνηση, λάβαμε από την πρώτη στιγμή αναγκαία προληπτικά μέτρα για τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίους πασχόντων. Χάρη στην αυστηρή τήρηση από τους εργαζομένους των οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΟΔΗ, οι μονάδες αυτές προστατεύτηκαν αποτελεσματικά κατά την πρώτη φάση της πανδημίας. Υπενθυμίζω εδώ ότι δεν είχαμε κανέναν θάνατο σε δημόσια ή ιδιωτική δομή. Οφείλουμε επομένως ως πολιτεία αλλά και ως κοινωνία ένα μεγάλο, ένα ειλικρινές ευχαριστώ στους εργαζομένους των τομών αυτών για την συνέπειά τους στην εφαρμογή των μέτρων και συνολικά για την προστασία που παρήχαν και συνεχίζουν να παρέχουν στους ηλικιωμένους που φροντίζουν. Μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις και στενή συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημοσίας Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, την Πολιτική Προστασία, τον ΕΟΔΗ, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τις Περιφέρειες και βέβαια υπό τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού, καταρτήσαμε μία δέσμη μέτρων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το κίνδυνο που ελοχεύει για τους ηλικιωμένους συμπολίτες, τις μανάδες και τους πατεράδες μας, τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας. Το σχέδιο δράσης, το οποίο ανακοινώνουμε σήμερα, έχει τρεις άξονες. Άξονας πρώτος, επικαιροποίηση πρωτοκόλων λειτουργίας των δομών αυτών. Επικαιροποιούμε πρώτον τους κανόνες γενικής λειτουργίας των μονάδων. Ανάμεσα σε άλλα θα προβλέπονται οι αυστηρές προϋποθέσεις για τις νέες εισαγωγές φιλοξενούμενων. Η δημιουργία ομάδων προσωπικού που η κάθε μία θα φροντίζει συγκεκριμένες ομάδες ωφελούμενων μέσα στις δομές. Ηλικιωμένοι
θα τρώνε ξεχωριστά στο δωμάτιό τους, εφόσον στην τραπεζαρία δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις που προβλέπονται. Θα προβλέπεται επίσης ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των φιλοξενούμενων και για άλλες ασθένειες, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Η σύσταση, βέβαια, το προσωπικό να μην εργάζεται σε παραπάνω από μία μονάδα ταυτόχρονα, καθώς και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεύτερον, διαμορφώνουμε ειδικό πρωτόκολλο για την διαχείριση ύποπτου κρίσματος, το οποίο προβλέπει λεπτομερείς κανόνες αντιμετώπισης τόσο εντός δομής, όταν βέβαια το κρούσμα είναι είτε ασυμπτωματικό είτε με χαμηλό υλικό φορτίο, όσο και αναλυτικά τη διαδικασία μεταφοράς του για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Σε περιπτώσεις κρουσμάτων, προβλέπουμε μέτρα όπως τον υποχρεωτικό έλεγχο για κορονοϊό όλου του προσωπικού για 2 εβδομάδες, και σε περίπτωση πολλαπλών κρουσμάτων του προσωπικού, προβλέπουμε αντικατάσταση του προσωπικού είτε από ειδικές λίστες έκτακτου προσωπικού που έχουμε καταρτήσει, είτε από ομάδα παρέμβασης που συστήσαμε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Τρίτον, καθιερώνουμε ειδικό ερωτηματολόγιο που οι εργαζόμενοι πρέπει εντός δομών να συμπληρώνουν κάθε μέρα, έτσι ώστε η αναγνώριση της προέλευσης των κρουσμάτων, η λεγόμενη χνηλάτιση, να γίνεται ευκολότερα. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα συνοδεύεται από αυστηρό έλεγχο όλου του προσωπικού. Θα έχουμε έτσι την καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο και αρχείο μετρήσεων, τεστ COVID δειγματοληπτικά και υποχρεωτικό τεστ στο προσωπικό που επανέρχεται στην εργασία κατόπιν άδειας, όπως και σήμερα γίνεται. Τέταρτον, προβαίνουμε επίσης στη σύνταξη κώδικα ασφαλούς συμπεριφοράς του προσωπικού εντός αλλά και εκτός δομής. Επιβάλλεται η τήρηση βασικών προφυλάξεων σε όλες τις δραστηριότητες του προσωπικού, ακόμα και εκτός των δομών, και η χρήση προστατευτικών μέτρων όπως η μάσκα σε κάθε του δραστηριότητα. Αυτό για το οποίο μίλησε ο Υφυπουργός πριν, την ατομική ευθύνη ιδιαίτερα στους εργαζομένους αυτούς. Πέμπτον, διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εργαζομένους. Το εκπαιδευτικό υλικό αυτό θα αναρτηθεί τόσο στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΗ όσο και στον περιφερειών. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα ατομικής προστασίας, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, αναλαμβάνουμε να καλύψουμε το κόστος για τη χορήγηση των απαραίτητων υλικών και ειδικότερα μασκών και γαντιών σε όλο το προσωπικό που φιλοξενείται στις δομές αυτές και στους εργαζομένους. Έτσι θα παρέχουμε αυτό το υλικό σε περισσότερο από 14.000 φιλοξενούμενους και περισσότερους από 6.000 εργαζομένους. Αναγνωρίζουμε έμπρακτα τον κόπο, καθώς και τον κίνδυνο που επομίζονται οι εργαζόμενοι των μονάδων, και συνεισφέρουμε ουσιαστικά στο καθημερινό τους έργο. Άξονας δεύτερος, εντατικοποίηση και συστηματοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης στις οδηγίες. Καθιερώνονται συντονισμένοι και συχνοί έλεγχοι στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων για την τήρηση των προβλεπόμενων οδηγιών. Οι σχετικοί έλεγχοι θα διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, του ΕΟΔΗ, της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη, των Περιφερειών και με κεντρικό συντονισμό από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, και αναγνωρίζοντας την αυξημένη ευαλωτότητα των συμπολιτών μας της τρίτης ηλικίας, προχωράμε και στην αύξηση προστήμων. Αν και οι έλεγχοι αυτοί έχουν πρωτίστως προληπτικό χαρακτήρα, είναι σημαντικό για όλους να καταλάβουμε ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν σε κανέναν μας εφησυχασμό, δεν επιτρέπουν σε κανέναν μας ελαστικότητα στην άσκηση των καθηκόντων μας. Άξονας τρίτος. Κατά προτεραιότητα διενέργεια μοριακών ελέγχων ανίχνευσης του ιού. Με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ και της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων για τη διασπορά του ιού, έχουμε ήδη σχεδιάσει πλάνο αυξημένων ελέγχων ανίχνευσης του κορονοϊού με μεθοδολογία που προτεραιοποιεί μονάδες υψηλού κινδύνου και η οποία θα προσαρμόζεται με κάθε νέο στοιχείο που αποκτούμε καθημερινά. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, για την παρακολούθηση αυτού του σχεδίου τριών αξώνων, έχουμε ήδη καταρτήσει 2 συντονιστικές ομάδες, τις οποίες συντονίζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στις οποίες συμμετέχουν η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, ο ΕΟΔΗ, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Η πρώτη ομάδα είναι η Επιτροπή Προστασίας Ευπαθών Ομάδων. Απαρτίζεται από τους επικεφαλείς των ανωτέρων φορέων και έχει τον κεντρικό συντονισμό πρώτον για τον έλεγχο σε όλη την επικράτεια των ελέγχων και δεύτερον για τη διάχυση της επιδημιολογικά σημαντικής πληροφορίας.
Δεύτερη ομάδα, Επιτροπή Εποκτείας, όπου μετέχουν οι εκπρόσωποι των ανωτέρων φορέων. Η Επιτροπή αυτή συγκεντρώνει τις πληροφορίες από όλες τις δομές της χώρας, σύμφωνα με το καθημερινό ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι εργαζόμενοι κάθε δομής φιλοξενίας ηλικιωμένων, ώστε να υπάρχει άμεση και καθολική αποτύπωση της κατάστασης ανά πάσα στιγμή σε όλη την επικράτεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω για ακόμα μία φορά ότι η προστασία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας είναι η μεγάλη μας πρόκληση σε αυτή την πανδημία. Οι Έλληνες δοκιμαζόμαστε για ακόμα μια φορά και σήμερα πρέπει πάλι να είμαστε ενωμένοι. Μόνο έτσι θα προφυλάξουμε ο ένας τον άλλον. Δεν πρέπει σε καμία στιγμή να ξεχνάμε ότι η προστασία της ζωής αυτών των ανθρώπων βρίσκεται καθημερινά όχι στα δικά τους χέρια, αλλά στα χέρια των εργαζομένων που τους φροντίζουν, στα χέρια των υπευθύνων που μεριμνούν για τις δομές, στα χέρια τελικά όλων μας που από διαφορετικές θέσεις ευθύνης εμπλεκόμαστε. Και όπως ακριβώς ξεκίνησα με τις οφειλόμενες ευχαριστίες προς τους ανθρώπους των δομών, θα μου επιτρέψετε να κλείσω απευθυνόμενοι και πάλι σε αυτούς. Είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα σας, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να σας στηρίξουμε και είμαστε σίγουροι ότι για ακόμα μια φορά θα βρεθείτε στο πλευρό όσων φροντίζετε και θα δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό για εκείνους που σας και μας έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Γρογιάννη από την ΕΡΤ. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαλιά και κύριε Μαγιορκίνη. Ήθελα να ρωτήσω, δεδομένου ότι η διασπορά είναι πλέον ευρεία σε όλους τους νομούς και ολοένα και περισσότερες περιφερειακές ενότητες βλέπουμε ότι μπαίνουν σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων. Αν σκέφτεστε το ενδεχόμενο μέτρων καθολικού χαρακτήρα, όπως είναι η γενικευμένη χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους, σε πανελλαδικό επίπεδο, ή το κλείσιμο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά τις 12. Ευχαριστώ. Προς το παρόν δεν βλέπουμε στοιχεία που θα χρειαστεί να τα κάνουμε αυτό σε άμεσο. Ωστόσο, όπως έχω πει κατά επανάληψη, εμείς οι λοιμοξιολόγοι επεξεργαζόμαστε πολλά σενάρια. Εάν ρωτάτε αν είναι ένα σενάριο το οποίο μπορούμε να δούμε όταν ζοριστούν περισσότερα τα πράγματα, ναι, είναι ένα σενάριο που θα μπορούσε να λειτουργήσει. Όπως έχω πει και στο παρελθόν. Υπάρχει κάποιο όριο στα ημερήσια κρούσματα που θα μπορούσε να. Θα σας το πω εγώ αυτό, γιατί το έχω ξαναπεί, αγαπημένη μου, θα το επαναλαμβάνω συνέχεια. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Καθηγητής, το έχουμε επαναλάβει και άλλες φορές. Υπάρχουν εργαλεία και μέσα ανάλογα με τα σενάρια για να μπορούμε να προσπαθούμε να σταματήσουμε τη διασπορά του ιού. Απέχουμε αυτή τη στιγμή αρκετά από οποιαδήποτε τέτοιο σενάριο. Δεν είναι θέμα αριθμού κρουσμάτων. Το έχω πει πολλές φορές. Μπορεί να έχουμε σε μια περιοχή 50 κρούσματα, τα οποία τα 50 κρούσματα να αφορούν 3 σειροές ή 2 κλάστερ, τα οποία να είναι ελεγχόμενα. Να τα έχουμε στεγανοποιήσει, να χειλοκροθεί η χνηλάτισή μας, να μην έχουμε κενά. Και βλέπετε περιοχές όπως ήταν στον Μπόρο, που ήταν συγκεκριμένο το κλάστερ, σε περιοχές όπως ήταν στον Αμπελώνα, ήδη με τα πρώτα μέτρα που πήραμε, νομίζω ότι μέσα σε 14 μέρες σταμάτησε η διασπορά. Υπάρχουν πιο σύνθετες καταστάσεις, στις οποίες τα κρούσματα αυτά δεν απαραίτητα σε κλάστερ. Δεν υπάρχει θέμα αριθμού. Όταν πάμε λοιπόν και αναλύουμε τα κρούσματα αυτά, τα οποία δεν είναι σε κλάστερ, αρχίζουμε και μετράμε μια σειρά κριτηρίων. Ποια είναι αυτά? Το βαθμό ιχνηλάτισής ίσως των στενών επαφών. Αλλιώς θα συμπεριφερθούμε σε 10 κρούσματα που έχουν από 2 επαφές, 3 επαφές, άρα 30 άτομα θα πούμε σε καραντίνα. Αλλιώς θα συμπεριφερθούμε όταν έχουμε πάλι 10 κρούσματα, τα οποία όμως μεσοσταθμικά το κάθε ένα από αυτά έχει 11 επαφές. Άρα μιλάμε για 110 άτομα στην κοινότητα. Αλλιώς θα συμπεριφερθούμε αν αυτά τα κρούσματα έχουν παραμείνει στην περιοχή τους ή αν έχουμε παρατηρήσει μεγάλο αριθμό μετακινήσεων σε όμορες περιοχές. Όταν παρατηρούμε ότι υπάρχουν μετακινήσεις σε όμορες περιοχές, πλέον μπαίνουμε στη διαδικασία να τσεκάρουμε και την αντίθετη μετακίνηση, δηλαδή από την περιοχή αυτή που έχουν ταξιδέψει προς την περιοχή που είναι τα κρούσματα, για να δούμε αν υπάρχει διαντίδραση και το βασικότερο, αν μεταφέρεται ο ιός από νομό σε νομό, από δήμο σε δήμο, από περιφέρεια σε περιφέρεια. Προφανώς από περιφέρεια σε περιφέρεια είναι πολύ πιο δύσκολο. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν μια σειρά κριτηρίων τα οποία καθορίζουν τα μέτρα που θα πάρουμε. Μέχρι τώρα τα μέτρα αυτά είναι στοχευμένα. Πότε θα χρειαστεί να μπούμε στη λογική
γενικότερων μέτρων, αυτή τη στιγμή τα μέτρα είναι υπερτοπικού χαρακτήρα. Αν εξαιρέσουμε τις μητροπολιτικές περιοχές, δηλαδή την Κρήτη, οι οποίες έχουν μετακινήσει μεταξύ νομών, έχουν μια αυτονομία χωροταξική, την Αττική που έχουμε μεγάλους πληθυσμούς, από εκεί και πέρα τα περισσότερα από όλα αυτά, τα κρούσματα, τα βρίσκουμε σε περιφερειακές ενότητες. Η κάθε περιφερειακή ενότητα αποτελεί έναν κύκλο, να το πω πολύ απλά. Όταν αυτός ο κύκλος αρχίζει και μεγαλώνει, το πρόβλημα δημιουργείται όταν θα βρεθούμε στη δύσκολη θέση να παρατηρήσουμε ότι ένας κύκλος αρχίζει και τέμνει κάποιον άλλον. Αυτό το έχουμε ως αποτύπωση και πιστέψτε με, τρεις φορές την ημέρα υπάρχει τεχνική σύσκεψη σε σχέση με την πορεία των κύκλων σε όλη την Ελλάδα. Όταν παρατηρήσουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κύκλοι που αρχίζουν και μεγαλώνουν και υπάρχει κίνδυνος αυτοί οι κύκλοι ο ένας να βρεθεί δίπλα στον άλλον, προχωράμε στα μέτρα. Τα μέτρα αυτά λοιπόν μπορεί να είναι από Δήμο σε Δήμο, μπορεί να είναι από περιφερειακή ενότητα σε περιφερειακή ενότητα. Αν μέχρι τώρα ό,τι έχουμε το έχουμε σταματήσει σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, έτσι δείχνει. Και αυτό παλεύουμε να κάνουμε. Εάν ξεφύγουν από τα όρια μιας περιφερειακής ενότητας, θα μπορέσουμε να δούμε και τις όμορες περιοχές. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο που όλοι αυτοί οι κύκλοι έχουν ανοίξει, ο ένας στέμνει τον άλλον, προφανώς θα αναζητήσουμε κάποια επιπρόσθετα μέτρα τα οποία θα έχουν πιο οριζόντιο χαρακτήρα. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει θέμα γενικού lockdown, το έχουμε ξεκαθαρίσει, έχουμε πάρα πολλά εργαλεία για να μπορέσουμε να με υπερτοπικού χαρακτήρα μέτρα να μπλοκάρουμε τη διάθεση του ιού. Σε όλα αυτά η απάντηση είναι μία. Και η απάντηση είναι όλοι να κάνουμε χρήση μάσκας και να κρατάμε τις αποστάσεις. Θα το πω πάρα πολύ απλά. Εάν για 14 μέρες συμφωνούσαμε όλοι, μα όλοι, να φοράμε τη μάσκα μας και να κρατάμε τις αποστάσεις, σε 14 μέρες θα είχε εξαλειφθεί ο ιός. Και εδώ είναι οι επιδημιολόγοι σε γενικές γραμμές να το επιβεβαιώσουν. Προφανώς αυτό δεν γίνεται, άρα όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τη μάσκα μας, όσο περισσότερο κρατάμε τις αποστάσεις, τόσο πιο δύσκολα ο ιός μεταδίδεται. Αυτό είναι το κλειδί και η απάντηση σε οτιδήποτε μέτρο είναι η τήρηση των συγκεκριμένων εκ μέρους μας περιοριστικών μέτρων. Κυρία Χαραλαμπάκου από τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαγιορκίνη για τα σχολεία. Η εισήγηση αφορά στο να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες μαζί ή όχι. Και εκτός από αυτό, ποια είναι η εισήγηση των επιστημόνων για τον αριθμό των μαθητών που πρέπει να είναι ανατάξει. Καταρχάς, για το άνοιγμα των σχολείων έχει ήδη μιλήσει η Υπουργός Παιδείας. Το κύριο σενάριο είναι αυτό που έχουν πει ότι θα ανοίξουν κανονικά στις 7. Εάν και εφόσον αλλάξουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα παρατηρούμε και θα υπάρχουν ανάλογες συστάσεις. Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις, αυτό είναι ένα πολύπλοκο, μια πολύπλοκη απάντηση, γιατί όπως είπα και σε άλλη, δεν είναι εύκολο να πεις βάζω περισσότερες τάξεις, άρα χρησιμοποιώ περισσότερους εκπαιδευτικούς, άρα δημιουργώ περισσότερες εστίες. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο το μοντέλο των σχολείων από άλλα μοντέλα που αφορούν χώρους εστίασης. Και υπάρχουν πολλά επιδημιολογικά μοντέλα τα οποία λένε ότι δεν έχουμε μεγάλο κέρδος μικραίνοντας τις τάξεις και αυξάνοντας τον αριθμό των τάξεων. Γιατί αυξάνουμε συγχρόνως. Όταν κάναμε το εκπεριτροπή, στα μισά παιδιά ήταν σπίτι τους. Είχαν μισό χρόνο με τον οποίο ερχόντουσαν σε επαφή. Δεν ήταν ότι ήταν σε άλλες τάξεις και ερχόντουσαν σε επαφή. Είναι τελείως διαφορετικό το εκπεριτροπή από το να έχω πολλές, διπλάσια σχεδόν, μικρότερες τάξεις. Και υπάρχουν κιόλας και πολλές δημοσιεύσεις οι οποίες λένε ότι δεν έχει και κέρδος εκπαιδευτικό μικραίνοντας τις τάξεις κάτω από τα 25 γενικά. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι απλές οι απαντήσεις στο πώς πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Δεν είναι απλό, δεν είναι ένα αριθμητικό. Πηγαίνω από τα 25 στα 15, άρα κερδίζω. Όταν είμαστε σε τάξη που είναι 25 άτομα, το ένα παιδί είναι δίπλα εδώ πέρα, τα υπόλοιπα κρατάνε αποστάσεις. Δηλαδή η μόνη απόσταση που αλλάζει είναι ακριβώς το παιδί που είναι δίπλα μου. Όλα τα υπόλοιπα έχουν μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο. Άρα λοιπόν δεν είναι απλές οι απαντήσεις και τα επιδημιολογικά μοντέλα που λένε ποιο είναι το καλύτερο δεν είναι απλά. Και δεν έχουν δώσει και ακριβείς απαντήσεις.
Να κάνω μια ερώτηση ακόμη. Ενδέχεται σε περιοχές οι οποίες είναι επιβαρημένες εκεί τα σχολεία να καθυστερήσουν, να ανοίξουν ακόμη πιο πολύ? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τόσο επιβαρημένες περιοχές. Ευχαριστώ. Κυρία Βλεπάκη από το τηλεοπτικό σταθμό Open. Εγώ για τα σχολεία θα ήθελα να ρωτήσω. Με δεδομένο ότι συνεχώς και μονότονα επαναλαμβάνεται όλοι οι επιστήμονες ότι το μέτρο της απόστασης είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι και σημαντικότερο από τη μάσκα, που είναι συμπληρωματικό μέσο, όπως μας λέτε, όλον αυτόν τον καιρό. Μήπως θα έπρεπε να υπάρξει κάποια εισήγηση, να είναι περισσότερες οι σχολικές αίθουσες, έτσι ώστε να κρατούνται οι αποστάσεις, ή ακόμα να δούμε και μαθητές που να είναι ένας μαθητής στο θρανείο, όχι δύο μαζί? Ναι, αυτό εξηγώ ότι. Διπλασιάζοντας τις αίθουσες, αυτό που γίνεται δεν μειώνονται όλες οι αποστάσεις, μειώνεται η απόσταση που έχεις με τον διπλανό σου μόνο. Όλες οι άλλες αποστάσεις μένουν ίδιες. Άρα λοιπόν τα επιδημιολογικά μοντέλα δείχνουν ότι δεν έχει δραματική αλλαγή όσον αφορά τη μετάδοση των σταγονιδίων που αφορά το 1,5 μέτρο. Έχεις μόνο ένα, κάθε παιδί έχει μόνο ένα σε αυτή την απόσταση μικρότερη και όλα τα άλλα έχουν μεγαλύτερη απόσταση. Το υπόλοιπο που μένει, που είναι η αερογενής μετάδοση, δεν αλλάζει με αυτό το μέγεθος. Είτε έχεις 15 είτε έχεις 25, το μόνο μέτρο που έχεις είναι η μάσκα. Άρα λοιπόν τα επιδημιολογικά μοντέλα που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και αυτά που αντιλαμβάνομαι εγώ δεν δείχνουν τεράστια διαφορά ή σημαντική διαφορά, να το πω έτσι, από το να αυξήσουμε τις τάξεις. Το άλλο που δείχνουν αυτά τα επιδημιολογικά μοντέλα είναι ότι διπλασιάζοντας τον αριθμό των εκπαιδευτικών βάζουμε άλλους τόσους ανθρώπους στο ίδιο επιδημικό μοντέλο, το οποίο λογικά θα αύξανε την επιδημικότητα. Θέλω να πω με πολύ απλά λόγια, δεν είναι απλό το σενάριο του αυξάνω τον αριθμό των τάξεων, μειώνω τον αριθμό των ατόμων, άρα αλλάζω τον. Δεν αλλάζει έτσι γραμμικά και είναι τελείως διαφορετική η κατανομή και το πώς ανταποκρίνεται το επιδημιολογικό μοντέλο. Η κυρία Χρήστο από το NGR. Καλησπέρα και ευχαριστώ. Κύριε Μαριορκίνη, ποιες συμβουλές δίνετε σε όσους έχουν περάσει τον κοροναϊό στο παρελθόν, δηλαδή τους προηγούμενους μήνες, λαμβάνοντας υπόψη το περιστατικό της επαναμόλυσης του 33χρονου, ο οποίος και ήταν ασυμπτωματικός? Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν περισσότερο, να κάνουν το τεστ μετά τις διακοπές τους και να μπαίνουν σε απομόνωση? Κύριε Χαρδαλιά, σήμερα έγινε viral η είδηση της 24χρονης που, αν και θετική στον κοροναϊό, αποφάσισε να ταξιδέψει στη Σαντορίνη. Το εντυπωσιακό ήταν μάλιστα πως βρέθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο το χρονικό και ένα σχόλιο για αυτά τα περίσκεπτα περιστατικά που παρατηρούνται? Και κύριε Κοντοζαμάνη, με δεδομένο ότι η εποχική γρίπη αναμένεται όπως κάθε χρόνο αρχές Οκτωβρίου, θα συστήνετε ο εμβολιασμός να γίνει νωρίτερα, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο εκρηκτικός συνδυασμός γρίπης κοροναϊού? Και αν ναι, πότε θα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία για τους πολίτες τα εμβόλια? Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θέλω να σταθώ σε κάτι. Αυτά τα φαινόμενα είναι καθημερινά. Και δεν είναι ένα, δύο, τρία που σας λέω. Είναι δεκάδες φαινόμενα. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα έχουμε 3.250 περίπου ενεργά κρούσματα. Ταυτόχρονα οι επαφές οι στενές αυτών είναι, αν μη τι άλλο, άλλες 6.000. Αυτό που κάναμε στην πρώτη φάση ως πολιτική προστασία, που παρατηρούσαμε τις καραντίνες μέσα από, μέσα από το κέντρο επικοινωνίας, συνεχίζουμε να το κάνουμε. Και έχουμε δημιουργήσει και ένα μηχανισμό ιχνηλάτησης, ο οποίος είναι ξεχωριστός. Υπάρχουν παιδιά από τον ΕΟΔΗ, από τις δομές υγείας, από το λιμενικό, από την ΕΛΑΣ, από το πυροσβεστικό σώμα, που εργάζονται νυχθημερών. Στις 6 ώρα που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, εμείς ξεκινάμε με 270, με 270 στοιχήματα. Για μας το κάθε κρούσμα είναι ένα στοίχημα. Και πλέον έχουμε φτάσει σε μια φάση που έχουμε ψηφιοποιήσει ακόμα και τη μεθοδολογία που αφορά την ιχνηλάτηση. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, γίνεται με βάση το εγχειρίδιο και by the book. Οι ερωτήσεις που γίνονται, η στήχηση που γίνονται, για να μπορούμε να έχουμε και πρωτογενή στοιχεία. Η περίπτωση της 23χρονης είναι απλά ένα παράδειγμα. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Και αυτή είναι η δικιά μας η δουλειά. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την οποία δημόσια θέλω να ευχαριστήσω γιατί μέχρι σήμερα συμβολή της, μαζί με την Ελληνική Αστυνομία, με το Λιμενικό, με όλους όσους εμπλέκονται, με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη διυπηρεσιακή ομάδα, αυτή τη δουλειά κάνουμε κάθε μέρα.
Και όταν αναφέρομαι σε ατομική ευθύνη, δεν κουνά το δάχτυλο στον Έλληνα πολίτη. Είμαι ευγνώμων σαν άνθρωπος, σαν οικογενειάρχης, σαν ενεργός πολίτης, στην προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός λαός. Αν στελιτεύουμε κάτι, είναι κάποιες τέτοιες ανεύθυνες συμπεριφορές. Γιατί υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, αυτών των ανθρώπων, των οικογενειαρχών που αγωνίζονται κάθε μέρα κάτω από δύσκολες συνθήκες να ανταπεξέλθουν, που κάνουν έναν αγώνα, κάνουν μια θυσία με υπομονή, με επιμονή. Και υπάρχουν οι εξυπνάκηδες, οι ελάχιστοι, που αυτό που κάνουν στην πρώτη φάση του μένουμε σπίτι, το κάνουν και τώρα στη δεύτερη φάση του μένουμε ασφαλείς. Και είναι πολύ συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά αυτών οι οποίοι, και ποιοτική ανάλυση του προφίλ τους, αυτών οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ακόμα και τα οικονομικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά είναι συγκεκριμένα. Δεν είναι η ώρα όμως να σταθούμε σε αυτό. Και ούτε είναι η ώρα να δαιμονοποιήσουμε οτιδήποτε. Αφορούν την ελάχιστη μειοψηφία. Και θέλω να σταθώ σε αυτό. Δεν είναι συμπτωματικό, και αν ισχύει πριν λίγο τι έμαθα, ότι η μητέρα της 24χρονης βγήκε και είπε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Επιφυλάσσομαι αν ισχύει, αλλά τουλάχιστον αυτό μου μεταφέρθηκε έγκυρα. Άρα όλο αυτό το μικρό κίνημα προσπαθεί να δημιουργηθεί αμφισβήτησης αυτού που συμβαίνει παγκόσμια. Αν μη τι άλλο καθένας μας, η απάντηση είναι η δική μας συμπεριφορά. Να συνεχίσουμε με επιμονή, με υπομονή. Κερδίζουμε τη μία μάχη μετά την άλλη. Η πολιτική προστασία είναι για να μπορέσει να κρατήσει τη χώρα ασφαλή. Με μικρές αριθμίες, με μεγάλες αριθμίες που υπάρχουν χρόνια στο σύστημά μας, προσπαθούμε καθημερινά. Αν η ερώτηση είναι αν έχουμε τον έλεγχο, σας λέω ναι. Κατηγορηματικά σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω ότι έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί βασιζόμαστε πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο στους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα από εμάς. Στους επιδημιολόγους μας για τις αναλύσεις και τις προβολές και σε μια εξαιρετική ομάδα αναλυτών δεδομένων, παιδιών που είναι στην Αμερική, παιδιών που είναι εδώ και που κάθε μέρα για τα εισερχόμενα, για τα εξερχόμενα, για τις πύλες εισόδου μας δίνουν εκείνα τα στατιστικά στοιχεία. Μαζί με το ψηφιακή πολιτική στο Υπουργείο που έχει κάνει τεράστια δουλειά πάνω στο κομμάτι των διάφορων πλατφορμών που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Και αυτά τα αποτελέσματα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Η χνηλάτιση είναι αυτή που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη χώρα σε σχέση συγκριτικά με άλλες χώρες για το γεγονός ότι το σύστημα υγείας μας δεν πιέστηκε σε τέτοιο σημείο που να δημιουργείται πρόβλημα. Και γι' αυτό και η χνηλάτιση, θα είδατε πολύ καλά και με την τελευταία ποινιπή, ενισχύεται αποκτώντας κάθετη δομή, δομή δηλαδή σε 13 περιφέρειες, σε όλη τη χώρα. Είμαστε εδώ για να παλεύουμε ώστε οι Έλληνες πολίτες να μένουν ασφαλείς. Είμαστε εδώ όχι για να κουνάμε το δάχτυλο σε οποιονδήποτε. Απλά και μόνο είμαστε εδώ για να μπορούμε να παρακολουθούμε και να στελιτεύουμε συμπεριφορές, οι οποίες είναι ελάχιστες μεν, αλλά διακινδυνεύουν τη δημόσια υγεία. Το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών που με τόση επιμονή, τόσο υπομονή έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια στο να μείνουν ασφαλείς. Σε ό,τι αφορά την έναρξη της αντιγρυπικής περίοδου, δεν υπάρχει κανένας λόγος και κυρίως επιστημονικός λόγος ο εμβολιασμός να ξεκινήσει νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη. Όπως κάθε χρόνο, η έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου είναι περί τα μέσα Οκτωβρίου. Και ο λόγος είναι απλός και ουσιαστικός. Πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ο εμβολιασμός του πληθυσμού, κατά προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως κάθε χρόνο ορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, προκειμένου να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και κάθε χρόνο ξεκινάει περί τα μέσα Οκτωβρίου, διότι οι καιρικές συνθήκες είναι οι δεδομένες στη χώρα μας, έτσι ώστε να χτίσουμε το τείχος ανοσίας στον πληθυσμό που απαιτείται για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς καθ' όλη τη διάρκεια της γρίπης που ουσιαστικά τελειώνει Μάρτιο-Απρίλιο στη χώρα μας. Επομένως, θα ξεκινήσουμε κανονικά φέτος, όπως και κάθε χρόνο. Έχουμε διασφαλίσει επιπλέον ποσότητες εμβολίων. Τα εμβόλια θα είναι στην ώρα τους στα ράφια των φαρμακείων και όλα θα κυλήσουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό που κάνουμε τόσο εμείς στο Υπουργείο, όσο και σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, αφού θα διατεθούν μέσω των φαρμακείων της χώρας.
σχετικά με τους επαναμολυνθέντες, πρόκειται για δύο περιστατικά, τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλήρη κατανόηση. Να επισημάνω ότι έχουν μολυνθεί εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο και ελάχιστες, μόνο δύο επαναμολύνσεις έχουμε δει. Η σημασία τους αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σας απαντήσω εάν κάποιος που έχει περάσει ή έχει πιθανότητα να επαναμολυνθεί. Η λογική είναι ότι θα επαναμολυνθεί εξαιρετικά δύσκολα. Δεν υπάρχει μηδέν πιθανότητα σε καμία λίμωξη. Οπότε θεωρώ, με βάση το προφίλ που βλέπουμε τώρα, οι άνθρωποι που το έχουν περάσει θα πρέπει να συμπεριφέρονται θεωρητικά σαν όπως όλοι οι υπόλοιποι. Δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε διαδικασίες υψηλού ρίσκου. Και αυτό διότι δεν καταλαβαίνουμε ακόμα τι γίνεται με τη φορεία του ιού. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουρίδη από το News for Health και τα δικαιολογητικά. Ήθελα να ρωτήσω αν θα υπάρξει αναθεώρηση ή επικαιροποίηση της λίστας των ευπαθών ομάδων, ειδικά για τους μαθητές, και κατ' επέκταση ποιες είναι αυτές οι ομάδες, που οι κατηγορίες ασθενών, ενδεχομένως μαθητών ή οτιδήποτε που σας προβληματίζουν περισσότερο, και αν θα υπάρξουν ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση παιδιατρικού ασθενή με λίμωξη COVID, ειδικά από τη στιγμή που μπαίνουμε σε περίοδο γρίπης. Τα παιδιά, όταν είναι όλα μαζί, πολλές ασθένειες κυκλοφορούν. Αν θα υπάρξει δηλαδή από τους ειδικούς κάποια τέτοια κάποια ενημέρωση προς τους παιδιάτρους. Ευχαριστώ. Οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων δεν έχουν αλλάξει την πορεία της επιδημίας. Είναι οι ίδιες που ήταν. Όσον αφορά τις οδηγίες για παιδιατρικές λοιμώξεις, υπάρχουν οδηγίες, θα υπάρξουν από τις ανάλογες ιατρικές εταιρείες και θα υπάρξει και σχέδιο, όπως γνωρίζω, ακόμα για την αντιμετώπιση κρούσματος σε σχολείο από τον ΕΟΔΗ. Ο κ. Ξεδόπουλος από το Zoogla.gr. Ναι, καλησπέρα σας. Μία ερώτηση προς τον κύριο καθηγητή και μία προς τον κύριο υφυπουργό, τον αγαπητό τον κύριο Κοντεζαμάνη. Κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι θα είναι το φθινόπωρο διαχειρίσιμη κατάσταση όταν θα έχουμε πολλαπλά κρούσματα γρίπης και κοροναϊού? Κοροναϊός ξέρετε ότι μεταλλάσσεται και δεν ξέρουμε και χρονικά πότε θα κάνει τον κύκλο του. Αγαπητέ υπουργέ, με τις δωρεές τις υγειονομικές των εκατομμυρίων ευρώ που έχουν δώσει όλοι οι ιδιώτες, γνωρίζουμε που έχουν πάει όλο αυτό το υλικό, αλλά και ο τεχνολογικός εξοπλισμός και κατά πόσο λειτουργεί. Έχουμε μια επίσημη απάντηση από το Υπουργείο? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όσον αφορά την αντιμετώπιση της γρίπης και του κορονοϊού το ίδιο χρονικό διάστημα, είπε ο Υφυπουργός ότι θα έχουμε καταρχάς το εμβόλιο. Κατά δεύτερον, λόγω του γεγονότος ότι ήδη έχουμε καταστάση κοινωνικής απόστασης, θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ ελαφρύτερη τη μετάδοση της γρίπης. Δηλαδή, γιατί τα μέτρα που παίρνουμε εμείς για τον κορονοϊό έχουν αποτέλεσμα και στη γρίπη. Άρα θεωρώ ότι θα είναι πλήρως διαχειρίσιμη η γρίπη. Τώρα, όσον αφορά τα κρούσματα του κορονοϊού, θα δούμε πώς θα κινηθούν. Περιμένουμε αύξηση λόγω του γεγονότος ότι με το κρύο θα χρειαστεί να μπούμε σε κλειστούς χώρους, αλλά δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει, με τον προγραμματισμό που υπάρχει και με τα επιδημιολογικά μοντέλα που προβλέπονται αυτή τη στιγμή, ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τη γρίπη. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε δημόσια όλους αυτούς τους ανθρώπους, από απλούς ανθρώπους μέχρι και φορείς, οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες που συνεισέφεραν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η οποία δεν σταματάει βέβαια, συνεχίζεται από την έναρξη της πανδημίας, με δωρεές τόσο σε είδος όσο και σε χρήμα. Οι δωρεές αυτές αξιοποιούνται και έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο. Για τον εξοπλισμό που αναφέρεται, βεβαίως και έχουμε αντικαταστήσει πεπαλαιωμένο εξοπλισμό. Έχουμε ανοίξει μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες ήταν κλειστές όταν ξεκίνησε η πανδημία. Έχουμε αυξήσει την επάρκειά μας στα μέσα ατομικής προστασίας και όποια επιπλέον δωρεά έρχεται στο σύστημα υγείας, βεβαίως και την αξιοποιούμε. Έχουμε τονίσει επανειλημμένως και κυρίως στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι υπάρχει και θα υπάρξει και στη συνέχεια πλήρης αναφορά
για τις δωρεές οι οποίες έχουν γίνει στο σύστημα υγείας, έτσι ώστε ο κάθε δωρητής να γνωρίζει και ο κάθε Έλληνας πολίτης να γνωρίζει ότι η δωρεά που έκανε έπιασε τόπο και να γνωρίζει επίσης πού πήγε, πώς αξιοποιήθηκε η συγκεκριμένη δωρεά. Κύριος Σακάς από το News 247. Καλησπέρα. Κύριε Χαρδελιά, αναφερθήκατε πριν νομίζω στα ενεργά κρούσματα. Είπατε έναν αριθμό γύρω στα 3.500. 3.285. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζουμε σε ποιες περιοχές βρίσκονται αυτά πρώτον και δεύτερον τον κύριο Μαγιορκίνη, αν μπορούμε να δούμε, γιατί αυτά είναι τα επιβεβαιωμένα, στην κοινότητα πόσα μπορεί να υπάρχουν, γιατί ίσως να το πλαπλασιάσει κανείς επί τρία και να πει ότι είναι 10.000, άρα ένας στους χίλιους Έλληνες είναι ένα ενεργό κρούσμα. Και προς τον κύριο Κοντοζαμάνη, πόσο έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 15 μέρες οι νοσηλείες και σε τι νούμερα είμαστε εκεί? Ευχαριστώ. Ναι, γνωρίζουμε σε ποιες περιοχές είναι, γνωρίζουμε και σε ποια διεύθυνση είναι το κάθε κρούσμα. Μέχρι εκεί όμως. Από εκεί και πέρα, οι ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ δίνουν λίγο πολύ το περίγραμμα σε σχέση με τις περιφερειακές ενότητες. Δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα το οποίο μέσα από την πλατφόρμα δεν δηλώνεται και το βασικότερο δεν γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή που είναι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιφρουρήσουμε την καραντίνα του, να είμαστε σε επαφή μαζί του και μάλιστα να συνδράμουμε σε περίπτωση που έχει τα οποιαδήποτε συμπτώματα. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας σας θυμίζω ότι υπήρχε περίοδος που μέσα σε μία μέρα τα κρούσματα τα οποία είχαμε μαζί με τις επαφές που της high risk και της low risk, συνολικά ο αριθμός είχε φτάσει στις 22.000. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση και βεβαίως και γνωρίζουμε ακριβώς κάθε κρούσμα. Και είπα και την άλλη φορά ότι σε περιπτώσεις κάποιων κρουσμάτων που είναι υπό διερεύνηση λόγω λάθος στοιχείο οτιδήποτε, το κράτος είναι εδώ για να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα όλοι εκείνοι θα εντοπιστούν και ή θα έχουν επιστρέψει στις πατρίδες τους ή θα βρεθούν για να μπορέσουν να ακολουθηθούν τα πρωτόκολλα τα οποία επιβάλλουν οι επιδημιολόγοι μας και είναι σωστά για να εξασφαλίσουμε όλους ασφάλειες για όλους τους πολίτες. Κύριε Σακά, υπάρχει μια αύξηση στις νοσηλείες και στις εισαγωγές. Δεν θεωρούμε ότι είναι ανησυχητική. Να θυμίσω μόνο, το είπε ο κύριος Μαγιορκίνης, 35 συμπολίτες μας νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Πριν 5 μήνες ο αριθμός αυτός ήταν μεγαλύτερος από 90. Το ίδιο συμβαίνει και με τις απλές νοσηλείες και βεβαίως και γενικότερα με την ετοιμότητα του συστήματος υγείας να αντιμετωπίσει τόσο τα περιστατικά που χρήζουν απλής νοσηλείας όσο και τα περιστατικά που χρήζουν μονάδας εντατικής θεραπείας. Να υπενθυμίσω επίσης ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου 200 κλίνες μονάδα ΜΕΘ δεσμευμένες αποκλειστικά για κορονοϊό. Την αντίστοιχη περίοδο της έναρξης της πανδημίας είχαμε φτάσει τις 400 και περισσότερες από 2.300 κλίνες δεσμευμένες για την αντιμετώπιση απλών νοσηλιών κορονοϊού. Επόμενη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας την 3η 1η Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.